Επειδή ο κύριος Καραθανασόπουλος πρέπει να είναι στην Ολομέλεια, δεν θα είναι παρόν για να ερωτήσει. Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριος Δημήτρης Καμένος. Με τη σειρά μου να χαιρετήσω και να καλωσορίσω όλους τους φορείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να κάνω ερωτήσεις προς τρία κομμάτια των φορέων μας επισκέφθηκαν σήμερα. Το πρώτο είναι η διοίκηση. Και όπως τη διοίκηση, η πρώτη ερώτηση θα ήταν και για μένα θα είναι, επειδή διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά το ενημερωτικό σημείωμα, όπως και όλα τα ενημερωτικά σημειώματα, επειδή επικαλείστε πάρα πολλά προβλήματα βιομηχανικού, λειτουργικού, εμπορικού κόστους, ανταγωνιστικότητας, χρηματοοικονομικά προβλήματα, διαρθρωτικά προβλήματα, ζημιογόνες χρήσεις που παραλάβατε. Και σε κάποιο σημείο αναφέρετε ότι θα καταρτήσετε ή έχετε καταρτήσει με τη βοήθεια κάποιου παράγοντα, κάποιες εταιρείες εξωτερικού συνεργάτη σας, κάποιο επιχειρηματικό πλάνο. Θα ήθελα να ξέρω και να προσκομίσετε στη Βουλή το επιχειρηματικό πλάνο, διότι τα χρήματα του εκαθαριστού, όπως και τα χρήματα των τραπεζών, είναι χρήματα του ελληνικού λαού και θα πρέπει όλοι να έχουμε γνώση το τι σκέφτεστε να κάνετε. Δεύτερον, προς τη διοίκηση, η ερώτησή μου θα είναι επίσης κατά πόσον η ίδια η διοίκηση έχει, γιατί η ίδια η διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να καταρτήσει ένα δικό της επιχειρηματικό πλάνο. Και γιατί χρειάζεται να δώσουμε προεργολαβία εκτός εταιρείας και πόσο θα μας κοστίσει και αν μπήκαμε σε διαγωνισμό για αυτή τη διαδικασία. Είμαι σαφής σε αυτό που λέω. Επειδή θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να διαβάσουν το υπόμνημα, στη σελίδα 10-11 έχει πλήρη ανάλυση το που πηγαίνουν τα χρήματα. Θα μείνω όμως στα μετρητά 985, στη σελίδα 11, όπου το υπόλοιπο αυτό προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για αγορά ζάχαρης. Θα ήθελα να μας πείτε με κάθε λεπτομέρεια τους όρους αγοράς ζάχαρης. Με μετρητά θα την αγοράσετε, λέει, σας δώσαμε 39 εκατομμύρια μετρητά και θα πάτε με μετρητά να αγοράσετε. Και τι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα έχουμε εάν κάνουμε χρήση των μετρητών που σας έδωσε ο καθαριστής. Επίσης, άλλη μια ερώτηση προς την διοίκηση. Βλέποντας τη λίστα των πιστωτών και ποιοι θα εισπράξουν τα 20.815.000 από τα 30, θα ήθελα να γνωρίζω με ποια διαδικασία έγινε η λίστα και η προτεραιότητα και η ποσόστοση των καθέναν. Πιο κάτω, προς τον εκαθαριστή, θα ήθελα να ρωτήσω, εμένα με κάλυψε ο κύριος Χατζηδάκης και οι πολλοί προηγούμενοι συνάδελφοι που μίλησαν σε ερωτήσεις τους, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο για μένα από πού προέκυψαν τα 30 εκατομμύρια. Η πηγή των 30 εκατομμυρίων ποια είναι. Δεύτερον, θα ήθελα να γνωρίζω και να γνωρίζουμε και σαν Έλληνες φορολογούμενοι, όχι σαν βουλευτές μόνο, ποια είναι όλα τα στοιχεία ενεργατικού τα οποία είναι προς εκαθάριση, δηλαδή το σύνολο της περιουσίας η οποία θα μπορέσει να εκαθαριστεί. Και τρίτον, εάν είχατε κάποια εμπλοκή με το επιχειρηματικό πλάνο ή με την διάθεση των χρημάτων. Ερωτηθήκατε, είχατε κάποιο βέτο, ήσασταν σύμφωνοι ή διαφωνήσατε με τη διάθεση των χρημάτων όπως αυτή έχει καταγραφεί. Προς τους εργαζόμενους, επειδή τα δάνεια, όπως διάβασε και ο συνάδελφος από το ποτάμι, από την Τράπεζα Πειραιώς, ανέρχονται στα 161 εκατομμύρια, από τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα μαζί με το στόχο στα 145, είναι 135 ληξιπρόθεσμα και 10 ητόκοι. Και επειδή έχει ρίξει η Πειραιώς, όπως λέει, το επιτόκιό της κατά 4% από 8,5% σε 4,5%, θέλω να γνωρίζω και θα πρέπει και εσείς να μας πείτε και να συμπληρώσω και μια ερώτηση ενός συναδέλφου που άκουσα πριν, δεν θυμάμαι από ποιον, ποια είναι η δικιά σας εισφορά και συνεισφορά, ποια θα είναι στην εξυγίανση της εταιρείας. Διότι μια εταιρεία για να εξυγιανθεί δεν χρειάζεται να δέχεται μόνο χρήματα, αλλά θα πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνη όλα τα μέρη της εταιρείας η οποία λαμβάνει χρήματα, η οποία είχε κακές χρήσεις, αλλά όλοι είχαν μια ευθύνη. Και να αναλάβετε και εσείς τις ευθύνες σας όπως αναλαμβάνουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Διότι αυτή τη στιγμή χρωστάμε 310 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε όλοι μια ευθύνη, ο ένας μικρή, άλλος μεγαλύτερη. Δεν λέω ότι μαζί τα φάγαμε, ούτε εσείς μαζί τα φάγατε στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Από εδώ και πέρα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη σχέση και να μην ξαναχαθούν χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Διότι τα 30 εκατομμύρια πρέπει να θυμίσω ότι είναι και δικά σας λεφτά. Δεν είναι δικά μου. Ούτε του ποταμιού, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λεφτά όλων των Έλληνων φορολογούμενων και δικά σας. Η χρήση των 30 ή οποιονδήποτε άλλων χρημάτων έρθουν στο ταμείο σας θα πρέπει να είναι συνετή, ξεκάθαρη και να, το επιχειρηματικό πλάνο να ελέγχεται, να φτιαχτεί από εσάς που γνωρίζετε τη δουλειά και να λαμβάνετε και πλέον κάποιες ευθύνες. Διότι τις ευθύνες δεν μπορεί να τις αναλαμβάνει πάντοτε το δημόσιο, ο μεγάλος κουβάς να δανείζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.